Σήμερα είμαστε εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, κάνοντας το προσυνέδριο για το σύνολο της Κρήτης, όπου θα συζητήσουμε δύο ενότητες θεμάτων. Το πρώτο είναι το θέμα που αφορά την ΑΟΣ και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και παρότι το προσυνέδριο είχε προγραμματιστεί εδώ και δύο περίπου μήνες, έτυχε να βρισκόμαστε στο κέντρο της επικαιρότητας. Στο κέντρο της επικαιρότητας, όπου η ελληνική κυβέρνηση, αντί να ανακηρύξει ΑΟΣ όπως είχε προεκλογικά δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, αρκέστηκε σε μία ρηματική διακοίνωση, η οποία όχι μόνο δεν αποτελεί ανακήρυξη της ΑΟΣ, αλλά ουσιαστικά απεμπολεί τα δικαιώματα της Ελλάδος σε σχέση με την χάραξη της οικονομικής αποκλειστικής ζώνης. Αυτό γίνεται λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Γίνεται λίγες μέρες μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Κατάρ με τον κύριο Ερντογκάν, συνάντηση την οποία την είχε κανονίσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Γίνεται ενώ ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποδέσμευση από τους δανειστές του πλούτου των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου και μάλιστα γίνεται αφού έχουν περιληφθεί οι υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή στους δανειστές, έχοντας απεμπολίσει ουσιαστικά την δυνατότητα της εξαίρεσης των κοιτασμάτων από τους δανειστές και έχοντας εντάξει τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Θα γίνει μια αναλυτική σήμερα παρουσίαση των θέσεων των ανεξάρτητων Ελλήνων αλλά και των εθνικών θέσεων στη διάρκεια του προσυνεδρίου μας και θα αναφερθούμε επακριβώς στις διαδικασίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ακολουθεί και ζητούμε από την κυβέρνηση να ακολουθήσει χωρίς να εφαρμόζει τις εντολές των δανειστών και ουσιαστικά άρνοντας την ασυλία της χώρας και την εθνική κυριαρχία της χώρας. Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα συζητήσουμε είναι τα προβλήματα της Κρήτης, όλων των νομών, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πρακτική της κυβέρνησης, ουσιαστικά να χτυπήσει την διοίκηση στο νησί, να καταργήσει τμήματα των ΤΕΗ, ιδιαίτερα στο Λασίθι, να καταργήσει υπηρεσίες, αναγκάζοντας ουσιαστικά το σύνολο των κατοίκων να έρχονται στο κέντρο του κάθε νομού με αποτέλεσμα να πληγεί σοβαρά και η δυνατότητα που θα έχουν ιδίως οι τουριστικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού, μια χρονιά που ευχόμαστε να είναι καλή για την Κρήτη, καλή για τον τουρισμό, αντιμετωπίζοντας βεβαίως τα γνωστά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα με τους ξενοδοχοπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε δύσκολη θέση. Στο δεύτερο τμήμα της συζητήσεως που θα γίνει στο προσυνέδριο, θα είναι οι διαδικασίες με τις οποίες οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα λειτουργήσουμε μετά το ιδρυτικό μας συνέδριο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν κάνουμε συνέδριο προκειμένου να μιλήσουμε και να μονολογήσουμε και να μας ακούσουν οι πολίτες. Κάνουμε συνέδριο προκειμένου να ακούσουμε τους πολίτες. Να συνδιαμορφώσουμε με αρχές άμεσης δημοκρατίας το κίνημά μας. Το πώς θα διοικείται. Αν θα υπάρχει όχι πρόεδρος στο κίνημα. Εάν θα υπάρχει διοίκηση με την έννοια του εκτελεστικού γραφείου, μιας κεντρικής επιτροπής ή ποιες θα είναι εκείνες οι διαδικασίες όπου θα περνάνε με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας οι απόψεις των λαϊκών συνελεύσεων του κάθε νομού. Σε αυτό το κάλεσμα και μέχρι τώρα στα προσυνέδρια τα οποία έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα έχουμε την παρουσία εκτός των μελών των ανεξάρτητων Ελλήνων των ανθρώπων που ξεκινήσαμε μαζί μέσα από το διαδίκτυο να χτίζουμε αυτό το κίνημα των πολιτών, την προσέλευση κινημάτων. Κινημάτων από όλους τους χώρους του ευρύτερου αντιμνημονιακού τόξου. Για τη δημιουργία αυτό που εμείς αποκαλούμε μεγάλο, δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο που θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από τη λογική των μνημονίων, να βγάλει τη χώρα από τη μέγενη της κυρίας Μέρκελ και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα ξαναφέρνοντας
την ανάπτυξη ξαναφέροντας το χαμόγελο στα παιδιά μας. Η εθνική μας αντιπρόταση, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, είναι η βάση και ο κορμός συζήτησης για το σχεδιασμό της εθνικής πρότασης, δηλαδή του κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει τρία στάδια. Θα προλαμβάνει πρώτα απ' όλα και θα εξηγούμε ακριβώς στους πολίτες τι θα κάνουμε τους πρώτους 6 μήνες από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας δώσει τη λαϊκή εντολή. Τι θα κάνουμε μεσοπρόθεσμα, δηλαδή τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο, και τι θα κάνουμε στα πλαίσια της τετραετίας. Ήδη από την προσυνεδριακό διάλογο έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση κοινός προγράμματος 100 ημερών. Των πρώτων 100 ημερών και ποια θα είναι τα στάδια στα οποία θα πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, προκειμένου άμεσα να απεγκλωβιστούμε από αυτή τη δίνη του θανάτου στην οποία μας έχουν βάλει οι δανειστές και οι ντόπιοι υπάλληλοι τους που είναι οι συγκυβερνώντες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Δημοκρατική Αριστερά.